Μπες τώρα στο Discord server για δωρεάν private server και extra content. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Άλλο που τα συστά, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο του JNP Studio. Είμαι ο Λακέτης και σήμερα θα κάνουμε ένα review στο Poppy Playtime. Είναι ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα και έκανε νομίζω αρκετά μεγάλη επιτυχία. Ξέρω ότι έχει βγει μόνο το πρώτο chapter, όμως νομίζω ότι έχω καταλάβει πώς περίπου θα συνεχιστεί. Έχω κάνει και ένα gameplay video, το link είναι κάτω στην περιγραφή. Πριν όμως ξεκινήσουμε, κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και ας περάσουμε στο βίντεο. Το Poppy Playtime είναι ένα horror παιχνίδι. Μην φανταστείτε πολλά αίματα και τέτοια. Είναι πιο πολύ essential horror. Είναι από τα παιχνίδια που η μουσική και όλα αυτά σε κάνουν να έχει την αίσθηση ότι κάτι θα πεταχτεί. Jumpscare στο chapter 1 δεν έχει. Βασικά έχει ένα που ίσως όμως να μην θεωρηθεί καν jumpscare. Το παιχνίδι δεν έχει πολλές απαιτήσεις, θέλει iPad επεξεργαστή, 8 GB RAM, κάρτα γραφικών GTX 1060. Αν θέλετε να δείτε τις απαιτήσεις αναλυτικότερα, σας έχω το link από το store page. Τιμή του είναι αρκετά μικρή, μόλις 4 ευρώ, οπότε αν σας αρέσουν τα τρομακτικά παιχνίδια, σας συμβουλεύω να το αγοράσετε. Το story λέει πως έχουμε μπει σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο όπου είχαν συμβεί άσχημα πράγματα. Στο chapter 1 δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα. Είμαστε κάτι σαν το shop που έχει στην αρχή του εργοστασίου και η mascot, ο Huggy Wuggy, αρχίζει να μας κυνηγά. Οπότε εμείς στο τέλος τον ρίχνουμε από πολλούς ρόφους. Πρώτα χτυπήσουμε με ένα κουτί και παίρνουμε για τα καλά μέσα στο εργοστάσιο. Ακουμπάμε μια κούκλα και μπαμ, τελειώνει. Ας πούμε λίγο το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνέχεια του παιχνιδιού. Τα chapters λογικά θα συνεχίσουν στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο θα κάνει, φαντάζομαι γύρω στα 5. Δεν ξέρω τον ακριβή λόγο που δεν έγινε έρθει ολόκληρο το παιχνίδι. Μπορεί να είναι οικονομική λόγη, γιατί για να φτιαχτεί το παιχνίδι ολόκληρο μπορεί να χρειάζεται, ας πούμε, 2 χρόνια. Η εταιρεία θα πάρει λεφτά που βγει το παιχνίδι ολόκληρο, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται κάθε μήνα. Οπότε, αν η MobGame, που αυτή είναι η εταιρεία που φτιάξει το παιχνίδι, δεν είχε από την αρχή λεφτά για να πληρώνει κάθε μήνα τους εργαζόμενους, χωρίς όμως αυτή να παίρνει έσοδα, τώρα το παιχνίδι θα κάνει λίγο, ώστε να βγάζει λεφτά στον διάμεσο. Αυτό συνήθως το βλέπουμε σε campaign τύπου παιχνίδια, το βλέπουμε αρκετά συχνά σε άλλα παιχνίδια όπως σε Roblox παιχνίδια. Παραδείγματος χάρη το Jailbreak ξεκίνησε με ένα robbery και ένα macro και τώρα έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τώρα, όσο έχετε παίξει το chapter 1, θα έχετε παρατηρήσει ότι είναι αρκετά εύκολο. Θεωρώ πως είναι κάτι σαν tutorial chapter που Huggy Wuggy Boss ήταν αρκετά εύκολο. Σε τέτοιους πρώτα chapters βλέπουμε πολύ χαστή τέτοιου είδους παιχνίδια. Το είχαμε δει και με το Loopy Nightmare, ας πούμε. Και από την αλήθεια, η αρχή μου θύμισε το Portal. Στο Poppy Playtime στην αρχή δεν έχεις αυτά τα περίεργα θεία που μεγαλώνουν. Στη συνέχεια αποκτάς ένα και πιο μετά αποκτάς και τα δύο. Παρόμοιο πράγμα είχε γίνει και στο Portal, αφού στην αρχή δεν είχαμε καθόλου Portal Gun, μετά είχαμε το μόνο Portal Gun και πιο μετά αποκτήσαμε το διπλό Portal Gun που κρατήσαμε σε ολόκληρο το παιχνίδι. Οπότε το Chapter 2 θα γίνει σαφώς πιο δύσκολο. Λογικά θα υπάρχει και εκεί ένα άλλο boss. Υπάρχει διαφορετικό boss σε κάθε chapter, το οποίο στο τέλος θα το σκοτώνουμε. Το ξεφορτωνόμαστε με κάποιον άλλο τρόπο, όπως γινόταν και στο Little Nightmares. Θεωρώ πως τα επόμενα boss θα μας ενοχλούν σχεδόν συνέχεια. Το Huggy Wuggy είχε μόνο boss fight, τίποτα άλλο. Τώρα, το αν θα γίνει πιο τρομακτικό δεν το ξέρω. Αλήθεια είναι ότι αν ένα παιχνίδι τρομακτικό ή βίαιο, καλό είναι να το ξέρεις πριν το αγοράσεις. Φυσικά σε τέτοια παιχνίδια που είναι full release κατευθείαν. Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ σωστό να γίνει πολύ τρομακτικό στη συνέχεια, γιατί κάποιοι που το έχουν πληρώσει ίσως να μην είναι προετοιμασμένοι για κάτι το τόσο τρομακτικό. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like αν μας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, κάντε και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει. Βρείτε μας και social, έχουμε Instagram, έχουμε Twitter αλλά και Discord. Αλλά για την ώρα, γεια σας!